εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, των στρατιωτικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας. Η Μεγάλη Εθνική Επανάσταση του 1821 εξαπλώθηκε γρήγορα και στην Κρήτη παρά το γεγονός ότι οι τοπικές συνθήκες ήταν εξαιρετικά δυσμενείς για την οργάνωση του επαναστατικού κινήματος. Η μεγάλη απόσταση από τον ηπειρωτικό κορμό της Ελλάδας και η παρεμβαλλόμενη θάλασσα καθιστούσαν δύσκολη την επικοινωνία με τα άλλα ελληνικά κέντρα, την αποστολή εφοδίων και όπλων και το συντονισμό των πολεμικών ενεργειών. Το σημαντικότερο πρόβλημα ήταν η αναλογία του μουσουλμανικού πληθυσμού που παρέμεινα σταθερά στο 30% του συνόλου. Το μουσουλμανικό αυτό πληθυσμό αποτελούσαν Τούρκοι και τουρκοκριτικοί, δηλαδή Κρήτες που είχαν ασπαστεί τον εξισλαμισμό από τα πρώτα χρόνια της τουρκικής κατάκτησης του νησιού. Οι συγκεκριμένοι ήταν περισσότερο φανατικοί και από τους ίδιους τους Τούρκους και άσπονδοι διώκτες και καταπιεστές των χριστιανών. Η συμμετοχή της Κρήτης στην πανεθνική εξέγερση αποφασίστηκε στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Θυμιανής στα Σφακιά 15 Απριλίου 1821. Αλλά ως επίσημη μέρα έναρξης του κρητικού αγώνα θεωρείται η 14η Ιουνίου 1821. Η τουρκική διοίκηση της Κρήτης απάντησε αμέσως με γενική κινητοποίηση των στρατιωτικών της δυνάμεων και με βιοπραγίες πρωτοφανούς αγριότητας. Αποκορύφωμα υπήρξε η μεγάλη σφαγή του Ηρακλείου 24 Ιουνίου 1821, που έμεινε για πολλά χρόνια στη μνήμη του λαού ως ο μεγάλος αρπεντές. Ενδεικτικά, αξίζει να θυμηθούμε τη σφαγή παλικαριών στη Σιτία, σφαγές του ηγουμένου της Μονής Τοπλού, του Μητροπολίτη Κρήτης, 5 αρχιερέων του νησιού, 13 μοναχών αλλά και καλογριών σε μονές της Ιεράπετρας. Οι πρόγονοί μας σε αυτά τα δύσκολα χρόνια της Επανάστασης, τονίζει ο συγγραφέας Λουκάς Παπαδάκης, είχαν δύο επιλογές. Να σκύψουν το κεφάλι στον αιμοδεψή κατακτητή, να αρνηθούν την πίστη και εν τέλει να εξισλαμιστούν ή να επαναστατήσουν, προκειμένου να γλιτώσουν από τη βάναυση καταπίεση και την εξαθλίωση, από τις ομότητες του πεδομαζώματος, των βιασμών των κοριτσιών, των βεβηλώσεων, των ναών αλλά και των ποικίλων λαιλασιών του δυνάστη. Όσον αφορά στις μάχες της Κριτσάς, αυτές υπήρξαν οι μεγαλύτερες που διεξήχθησαν στην Κρήτη κατά το διάστημα 1821-1828. Όλα ξεκίνησαν όταν ο στρατάρχης των Αιγυπτιακών δυνάμεων στην Κρήτη, Χασάν Πασάς, αποφάσισε με 16.000 στρατό να επιτεθεί κατά της επαρχίας Μεραμβέλου με σκοπό να την καταλάβει. Για να πετύχει όμως αυτό, έπρεπε να περάσει από τον κάμπο της Κριτσάς, που τον περίμεναν 3.000 περίπου επαναστάτες κάτοικοι του χωριού αλλά και των γύρω περιοχών υπό τις διαταγές του καπετάν Καζάνη από το οροπέδιο Λασιθίου. Ο Χασάν, εγκατεστημένος στο καλό χωριό, κατέστρωσε το σχέδιό του για δράση, διαιρώντας το στράτευμα σε δύο σώματα. Αποφάσισε 5.000 άνδρες να επιτεθούν στο χωριό από τον Κρούστα, ενώ οι υπόλοιποι 11.000 προχώρησαν σε καταμέτωπο επίθεση στους επαναστάτες. Η πρώτη μέρα της δυνατής μάχης είχε σαν αποτέλεσμα αρκετές υλικές καταστροφές για την Κριτσά αλλά και ανθρώπινες απώλειες. Για το Χασάν Πασά και το στράτευμά του οι απώλειες ήταν μεγαλύτερες, καθώς οι επαναστάτες, αν και πολύ λιγότεροι, επέδειξαν πείσμα και σθένος. Οι επαναστάτες πέτυχαν κέριο πλήγμα έναντι στον Αιγυπτιακό στρατό, όμως τα πολεμοφόδια τους είχαν εξαντληθεί. Τόσο τον μπαρούτ είχε στερέψει, όσο και τα πολεμοφόδια. Τις βραδινές ώρες οι μάχες λάμβαναν χώρα σώμα με σώμα. Σε αυτές τις μάχες ιδιαίτερη ήταν η συμμετοχή της επαναστάτριας Ροδάνθης, μιας κριτσοτοπούλας κόρης του πρωτόπαπα του χωριού της Κριτσάς. Η Ροδάνθη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στα ραντολόγια ο Γεώργιος Περάκης, τοπικός ιστορικός, γεννήθηκε και ανατράφηκε στο χωριό της Κριτσάς. Έμαθε γράμματα στο σχολείο της Παναγίας Φανερωμένης. Ξεχώριζε για την ομορφιά, το ήθος της, αλλά και τις επιδέξεις ικανότητες των αργαλιών. Ταυτόχρονα με την τέχνη του αργαλιού, λυκοτραγουδούσε παράλληλα με τα ρυθμικά χτυπήματά του. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο γνωστός ποιητής Διαλυνομιχάλης από σπάσματά του, «Γλυκιά σιρήνα κριτικιά, φτωχή κριτσοτοπούλα, μην τραγουδείς τόσο γλυκά, γιατί κι εσύ είσαι δούλα. Δεν ξεύρεις η πατρίδα μας, πως το ζυγό στενάζει και πάντα θέλει αφορμή ο Τούρκος να μας φάζει. Μη δώσει το τραγούδι σου λοιπόν καμιά αιτία, για να χαθεί το αίμα μας, για θα έχεις αμαρτία». Ξημέρωσε μια μέρα σαν τις άλλες και η Ροδάνθη συνέχιζε το έργο της, τραγούδι και αργαλιό. Το έφερε όμως η ώρα η κακιά να περάσει από τη γειτονιά της ο Χουρσίτ Πασάς, με τη συνοδεία του. Άκουσε το τραγούδι της Κριτσοτοπούλας και μαγεύτηκε. Πλησίασε στο παράθυρο του δωματίου που ήφαινε και αντίκρισε την κόρη, όπου σαϊτεύτηκε από την εκθαμβωτική ομορφιά της.
Μέρες σκεφτόταν τον τρόπο που θα την κλέψει, μα φοβόταν τα κριτικά παλικάρια και τον πατέρα της. Μια μέρα υποφελήθηκε την απουσία του πατέρα αλλά και των παλικαριών που βρίσκονταν σε επιδρομή εναντίον των Τούρκων. Σηκώνεται πρωί-πρωί και λέγει στον Ομέρη: «Το φίλο του τον Πιστικό, δουλειά έχω να σε στείλω, μόνο ετοιμάσου γρήγορα γιατί έχω σε φέρει. Θέλω την κόρη του παπά από την Κριτσά να φέρεις, την τραγουδίστρα την καλή, την Αηδονολαλούσα, γιατί σαν το τραγούδι της τα αυτιά μου δεν ακούσα». Ο Χουρσίτ Πασάς έστειλε Τούρκους να αρπάξουν την Κριτσοτοπούλα δια της βίας από το σπίτι της. Τη μάνα της την έσφαξαν μπροστά στα μάτια της. Η Κριτσοτοπούλα μετά μεταφέρθηκε στο Χουμεριάκο, προκειμένου να δοθεί στον αιμοβόρο αρχηγό των Γενίτσαρων, Χουρσίτ Πασά. Από την πρώτη στιγμή οι χανούμισες παίρνουν εντολή να ετοιμάσουν την Ήφ και να την περιποιηθούν. «Τουρκοπούλε, πάρετε τη νέα αδελφή σας, γλυκή καφέ της ψήσετε, κερμπέτη με το μέλι, δείξετε όλη σας αυτή την περιποίησή σας και δώστε της για φαγητό ό,τι σας πει πως θέλει». Και κάθε μια χανούμισα, πασίχαρη αγέλα, για να την ετοιμάσουν νύφη για το Χουρσίτη. Ο γάμος πραγματοποιείται με όλες τις δέουσες τιμές. Η έξυπνη Ροδάνθη εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να ξεγελάσει το Χουρσίτ και έτσι προτού προλάβει να την ετοιμάσει την πρώτη νύχτα του γάμου, αρπάζει σπαθί και τον κατασφάζει. Στη συνέχεια ντύνεται τη στολή του, ζώνεται τα άρματα του Χουρσίτ και ξεκινάει για το βουνό του Λασιθίου. Στο δρόμο προς τα Ζένια κοντοστάθηκε να ξεδιψάσει. Κόβει τις πλεξίδες της, τις κρεμάει στην εικόνα της εκκλησίας των Ζενίων και γράφει στον τοίχο με το κάρβουνο. Είναι οι πλεξούδες που είχε μια κορασοπούλα. Ροδάνθη τη βαφτίσανε και είναι Κριτσοτοπούλα. Φοράει ανδρικά ρούχα και εισχωρεί στο σώμα ανταρτών του καπετάν Καζάνη στο Λασίθι. Κανένας δεν καταλαβαίνει πως είναι γυναίκα, πως σκότωσε το Χουρσίτ, ένα βρωμερό γενίτσαρο του Χουμεριάκου. Συστήνεται ως Μανώλης και επειδή δεν είχε γένια, τη βαφτίσανε Σπανομανώλη. Η Ροδάνθη, όπως μας διηγείται ο δημοσιογράφος Μιχάλης Κοζήρης, έμεινε άγνωστη στο αντάρτικο σώμα του Καζάνη το 1823, όπου πληγώθηκε θανάσιμα σε μία μάχη στο στήθος. Τότε μόνο έμαθαν οι σύντροφοί της πως ο Σπανομανώλης ήταν η Παπαδοπούλα Ροδάνθη. Η Κριτσοτοπούλα έκανε πολλές ηρωικές πράξεις, οι οποίες περιγράφονται στο βιβλίο «Καπετάν Καζάνης». Αυτή ήταν η περίφημη Χαΐνισσα Κριτσοτοπούλα, που τόσο ελάμπρινε ο θρύλος. Ο θάνατός της έφερε τη γενική θλίψη. Κλείνοντας τη σημερινή ομιλία, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Επανάσταση αποτυπώθηκε στο δημοτικό τραγούδι της Κρήτης, στα Ριζίτικα και τις Μαντινάδες. Τραγουδάμε το «Αγρίμια και αγριμάκια μου», «Πότε θα κάμει ξαστεριά», «Σε ψηλό βουνό σε ριζιμιό χαράκι». Ο γνωστός σε όλους μας Εμίλιος Μασάρος αποτύπωσε σε αδρές γραμμές προς τη μνήμη των πεσόντων τα εξής: «Και να σκεφτούν πως η Κριτσά είναι μια ιστορία και ως την αφήνουν έρμεοι έχουν αμαρτία. Τα τιμημένα χώματα σήμερα που πατούμε έχουμε υποχρέωση πιστά να τα τιμούμε. Και αφού εκάμανε για μας αυτή τον πρώτο ζάλο, μπροστά να πάμε την Κριτσά πρέπει το δίχως άλλο. Τιμή και δόξα στους νεκρούς που κοίτουνται στο χώμα και χαίρονται τη λευτεριά απ' του ουρανού το δώμα». Σας ευχαριστώ.